Λοιπόν, σήμερα ο Γιάννης ο Αγαλιανός ανακοινώνει το πρόγραμμα του Συνδυασμού Ανάδραση. Δεν είναι ένα πρόγραμμα υποσχέσεων, είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και προοπτικής, το οποίο περιμένει την έγκριση του Ζακυνθινού λαού για να γίνει από την επόμενη των εκλογών, από την επόμενη της ανάληψης των καθηκόντων μάλλον, να γίνει πράξη. Δεν θα δείτε πουθενά, ούτε αν. Και αν υπάρχει κάπου, θα είναι για τη ροή του λόγου. Δεν χτίζουμε γεφύρια. Δεν φέρνουμε ποτάμια. Κάνουμε αυτά που έχει μελετήσει επί 2 μήνες τώρα το επιτελείο του συνδυασμού και έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, για να μπορέσουμε να είμαστε ακριβέστατοι. Και όχι με γνώμονα μάλιστα κέντρο ζακυνθινοχωρικό, αλλά με αντίληψη λειτουργίας, κοινότητας και Δήμου. Όλο το νησί θα δουλέψει πάνω στην εφαρμογή του προγράμματος και με δικές τους προτεραιότητες χωριά και κοινότητες και οι παλιοί Δήμοι, οι καποδιστριακοί. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος ο Γιάννης Αγαλιανός. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εκπροσώπους τύπου και ηλεκτρονικών μέσων που παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας για να κάνουμε την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος της Δημοτικής Παράταξης Ανάδραση. Ξεκινάμε από εκεί που πριν 17 χρόνια σταματήσαμε. Από εκεί που σταμάτησαν τα έργα μιας τετραετίας για το Δήμο Ζακυνθίων και τους Καποδιστριακούς Δήμους και δυστυχώς έφεραν το Δήμο Ζακύνθου και τη Ζάκυνθο σε ένα τέλμα. Δεν μπορεί ο Δήμος σήμερα να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις απαιτήσεις των Ζακυνθινών και των επισκεπτών του. Να θυμίσω ότι εσταμάτησαν έργα ζωτικής σημασίας, όπως είναι η ολοκλήρωση της αποχέτευσης που εμείς φτιάξαμε την τετραετία 1999-2002 κατά το 80%, και υπάρχουν μέρη της πόλης τα οποία δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, παρά το ότι το έργο πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί. Δεν έγινε αντικατάσταση ούτε ενός δρόμου ως προς την ίδρυυση, το δίκτυο ίδρυυσης, που εμείς ολοκληρώσαμε κατά 99% και έμειναν μόνο η Τερτσέτη και η Φοσκόλου χωρίς νέο δίκτυο, το οποίο υποσχόμεθα ότι θα γίνει, και γιατί είναι προτεραιότητά μας στην πορεία, για να έχουμε 24ωρη ροή νερού στις κατοικίες και να φύγουν τα ντεπόζιτα αυτή τη φορά από τη Ζάκυνθο. Είμαστε αυτοί οι οποίοι αναμορφώσαμε την περιοχή του Ξενία από ένα σκουπιδότοπο σε ένα καλέσθητο μέρος όπου έχει και το πάρκινγκ και τα παγκάκια και τη δεντροφύτευσή του. Είμαστε εμείς αυτοί που εξασφαλίσαμε το οικόπεδο για το Δημοτικό Θέατρο, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και δυστυχώς 17 χρόνια μετά δεν έχει παραδοθεί αυτό το έργο που ωφελεί πολύ τον πολιτισμό της Ζακύνθου και τον προάγει. Είχαμε αγοράσει το οικόπεδο και είχαμε δημοπρατήσει το κολυμβητήριο Ζακύνθου, ένα έργο που το θέλει όλη η νεολαία, και δυστυχώς επεστράφησαν τα χρήματα και το κολυμβητήριο δεν έγινε. Αναμορφώσαμε συνοικίες με τις σκάλες στις περιοχές βόρεια της πόλης, με τα συντριβάνια στις περιοχές, φτιάξαμε 5 παιδικούς σταθμούς και σήμερα μετά από 17 χρόνια έχουν γίνει μόνο 6. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σταμάτησε η Ζάκυνθος το 2002. Το σλόγγαν που επικράτησε τότε, ότι δεν κάνουμε έργα γιατί ο Αγαλιανός που έκανε έργα έχασε, δυστυχώς επικράτησε σε όλη την πολιτική συνέχεια και αυτό ζημίωσε την ίδια την πατρίδα μας. Την εποχή 1999-2002 με τους Καποδιστριακούς Δήμους δεν έγινε μονάχα η πόλη σε ένα εργοτάξιο και δεν αναπτύχθηκε, αναπτύχθηκαν και οι άλλοι Δήμοι. Ο Δήμος Λαγανά απέκτησε ταυτότητα, ο Δήμος Ελατίων, ο Δήμος Αρκαδίων, ο Δήμος Αρτεμισίων, ο Δήμος Αλικών γέμισαν ζωή. Άρα λοιπόν οι Καποδιστριακοί Δήμοι και οι Δήμαρχοι εκείνης της εποχής, με τη συνεργασία μας
στην τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος και συνεργάτες μου, τους δημάρχους, τον κύριο Μαρούδα Διονύσιο, τον κύριο Αχτύπη Νίκο, τον κύριο Αγαλιώτη στο Δήμο Αρτεμισίων, τον κύριο Πέτα και τον κύριο το αείμνηστο τον Μιλωνά τον Διονύση. Συνεργαστήκαμε άψογα, μοιράστηκαν οι πιστώσεις κατά τον δικαιότερο τρόπο, ενισχύθηκαν οι περιφερειακοί δήμοι, διότι είμαστε από τους ανθρώπους που καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι πρέπει να αναπτύσσεται η πόλη γιατί αποτελεί το κέντρο της Ζακύνθου, αλλά αν δεν αναπτυχθεί και η περιφέρεια, δεν μπορεί η Ζάκυνθος ποτέ να δει την ανάπτυξη που χρειάζεται. Άρα λοιπόν, το στίγμα της δικής μας πολιτικής είναι ανάπτυξη παντού, ισόρροπη ανάπτυξη παντού, με πολύ μεγάλη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ο συνδυασμός των έμπειρων και μεγάλων στελεχών της αυτοδιοίκησης και των νέων φιλόδοξων ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Είμαστε αυτοί που συνειδητοποιημένα δίνουμε τη μάχη για το αύριο της Ζακύνθου. Για μένα το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι όπως βλέπετε, στο συνδυασμό ανάδραση συμμετέχουν δύο πρώην δήμαρχοι, πετυχημένοι κατά γενική ομολογία, και το βάρος που πέφτει στις δικές μου πλάτες είναι τεράστιο να ανταποκριθώ στη δική τους εμπιστοσύνη και φυσικά στην εμπιστοσύνη όλων των Ζακυνθινών. Με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία οποιοδήποτε υποψηφίου στο συνδυασμό ανάδραση και τιμά και τη Ζάκυνθο η παρουσία όλων. Αλλά θέλω να ξεχωρίσω και θα μου επιτρέψετε οι νεότεροι την παρουσία του Διονύση του Μαρούδα, του πετυχημένου δήμαρχου Λαγανά, του Νίκου του Αχτύπη και των άλλων δημάρχων που είναι κοντά μας αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο συνδυασμό. Η εμπιστοσύνη όμως και αυτών που δεν είναι μέσα στο συνδυασμό μας δίνει το βάρος της μεγάλης ευθύνης. Εμείς όλοι έχουμε ενωθεί για τη θεά ευθύνη που λέει ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή που μας υποχρεώνει να αφήσουμε τις οικογενειακές μας εργασίες, τις επαγγελματικές μας εργασίες, να τις παραμερίσουμε, να παραμερίσουμε κόμματα και ιδεολειψίες και να πάμε σε ένα κοινό στόχο, να πάμε τη Ζάκυνθο έστω ένα βήμα μπροστά. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, βασικός, όπως καταλάβατε, στόχος του συνδυασμού είναι να ξαναζωντανέψουν οι κοινότητες, να ξαναζωντανέψουν οι Καποδιστριακοί Δήμοι και να ξαναζωντανέψει όλη η Ζάκυνθος. Άρα λοιπόν, θα έχουμε άριστη και καθημερινή συνεργασία με τα εκλεγμένα τοπικά συμβούλια σε κάθε κοινότητα. Η κοινότητα που είναι το κύτταρο της αυτοδιοίκησης θα ξαναζωντανέψει και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής της. Οι Καποδιστριακοί Δήμοι θα πάρουν σάρκα και οστά με τους εκλεγμένους και όχι μόνο συμπολίτες μας που θα είναι από την κάθε δημοτική ενότητα να έχουν ενεργό δράση. Τα δημοτικά καταστήματα, τα κοινοτικά καταστήματα θα γεμίσουν φως και αισιοδοξία, διότι πρέπει ο Δήμος να ακούει την ανάσα του πολίτη και ο πολίτης να ακούει την ανάσα του Δήμου. Πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να γίνουμε μια γροθιά για να πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν, η αποκεντρωμένη πλήρως διοίκηση είναι το ζητούμενο και εμείς θα το κάνουμε πράξη. Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα που έχει κυριαρχήσει αυτή την προεκλογική περίοδο στη Ζάκυνθο είναι τα απορρίμματα. Ο χώρος δηλαδή χυτή που έχει δημιουργηθεί στο Λίβα. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτά τα οποία η παρούσα Δημοτική Αρχή, ο ΦΟΣΔΑ, με πρόεδρο τον κύριο Μιλωνά τον Παναγιώτη και άλλα στελέχη, έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν έργα με την κατασκευή του εργοστασίου και όλες τις άλλες παρεμβάσεις. Εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτά και θα προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην συλλογή όλων των σκουπιδιών από όλη τη Ζάκυνθο.
βασικός στόχος της δικής μας πολιτικής είναι ανακύκλωση στην πηγή. Που η ανακύκλωση στην πηγή θα γίνει φυσικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, υπηρεσιών του ΦΟΣΔΑ και όλων των Ζακυνθινών. Και σε αυτό πιστεύω ότι και εσείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης θα βοηθήσετε πολύ στη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να ελαττώσουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε πλήρη ανακύκλωση. Η εκπαίδευση από τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια θα αρχίσει. Διότι σύμμαχοι στην πρόοδο είναι τα παιδιά μας. Μόνο τα παιδιά μας μπορούν να μας οδηγήσουν όλους μπροστά στις ευαισθησίες που πρέπει να έχουμε για αυτόν τον τόπο. Γιατί έχουν όνειρα, γιατί είναι τα παιδιά που θα πάρουν την τύχη της πατρίδος μας στα χέρια τους. Φυσικά, πέρα από την όλη προσπάθεια εκπαίδευσης των μαθητών και ενημέρωσης των συμπολιτών, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του λαού. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να ενθαρρύνει το λαό, να ξαναφέρει το χαμόγελο στην κάθε συμπολίτησα και στον κάθε συμπολίτη, να του δημιουργήσει την εμπιστοσύνη ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είναι δικιά του και υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και δίνει την προοπτική την οποία επιθυμεί. Η ίδρυυση και η αποχέτευση, δύο άλλα μεγάλα ζητήματα υποδομής, έχουν βρει σε μας την πράξη και την αποτελεσματικότητα. Γιατί εμείς δημιουργήσαμε τις συνθήκες και την κατασκευή του μεγάλου αυτού έργου της αποχέτευσης, που αν δεν γινόταν αυτό δεν θα υπήρχε ούτε πόλης ούτε Ζάκυνθος, και θέλω να επενθυμίσω ότι όταν παρέλαβα ως Δήμαρχος τη Δημοτική Αρχή το 1999, στο νοσοκομείο υπήρχαν κρούσματα τύφου, στις εργατικές κατοικίες γινόταν εμβόλια μαντού, τα θυμόσαστε όλοι, στον Άγιο Λάζαρο τα ντεπόζιτα ήταν ανάμειχτα νερό και απορρίμματα, η Αγία Τριάδα δεν είχε ούτε ίδρυυση ούτε αποχέτευση, οι φανερωμένοι είχαν καταλήψει τα σπίτια τους πολλοί συμπολίτες διότι αναβλίζανε τα βοθρολήματα και. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς εγγυόμεθα και την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού που από τα δικά μας χρόνια είχε προγραμματιστεί και μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς σε μικρές περιοχές και ενότητες όπου έχει μεγάλη ανάπτυξη όπως είναι οι τουριστικές περιοχές, αλλά όχι μόνο, και κάποια χωριά μας τα οποία έχουν έντονο πρόβλημα αποχέτευσης. Φυσικά, η επέκταση λοιπόν της πόλης θα ακολουθήσουν και επεκτάσεις του δικτύου σε γειτονικές περιοχές. Μία από τις περιοχές αυτές είναι η Μπόχαλη, η οποία μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο. Θα προστατεύσουμε την περιοχή του Τσιλιβή και την ευρύτερη περιοχή που έχει φτιαχτεί ένα δίκτυο, το οποίο επί των δικών μας ημερών ενώθηκε με το βιολογικό της πόλης, και θα εξαλείψουμε όλα τα προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου σε αυτή την περιοχή. Απαιτούμε από το κράτος, διότι εμείς δεν θα ενδιαφερθούμε μόνο για τα ζητήματα τα οποία είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό θέλω να γίνει σαφές. Εμείς είμαστε ο συνδυασμός που θα ενδιαφερθεί για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί τον Ζακυνθινό πολίτη. Είτε είναι της δικής μας αρμοδιότητας, είτε είναι της αρμοδιότητας της περιφέρειας, είτε είναι της αρμοδιότητας του κράτους. Το πρώτο και βασικό στοιχείο το οποίο ζητάμε από το κράτος είναι τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε όλα τα οικοδομικά υλικά για την αναμόρφωση και ενίσχυση όλων των κτηρίων του νησιού, δημοσίων και ιδιωτικών, που παρουσιάζουν καταπώνηση λόγω της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Όταν θέλει το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες του, δεν τους προστατεύει μετά το σεισμό μόνον, δηλαδή καταστρέφονται τα κτίρια, θρυνούμε πιθανώς και ανθρώπινες ζωές ή τραυματισμούς και μετά ερχόμαστε να κάνουμε αποκατάσταση. Ένα κράτος πρόνοιας δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες του να ενισχύσουν τα σπίτια τους, τα οποία έχουν καταπονηθεί από τους σεισμούς, να τα βελτιώσουν ώστε να γίνει πιο ασφαλές. Σε αυτό τον τομέα της αντισεισμικότητας έχουμε δώσει και εκεί εξετάσεις.
Ευτυχώς είμαστε οι άνθρωποι που ζητάμε την ψήφο των Ζακυνθινών έχοντας δώσει εξετάσεις. Διότι είναι καλό να λες τα θα και θα και να μην έχεις κάνει τίποτα για την πατρίδα σου. Εμείς έχουμε κάνει, έχουμε αποδείξει και γι' αυτό θα μας πιστέψει και ο Ζακυνθινός και η Ζακυνθινιά. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε και επικαιροποιήσαμε τον αντισεισμικό σχεδιασμό τότε στην πόλη που αφορούσε όλη την περιοχή του τέως Δήμου Ζακυνθίων. Αυτός ο αντισεισμικός σχεδιασμός θα επεκταθεί σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σε κάθε γωνιά του νησιού μας, ώστε να προστατεύσουμε τους κατοίκους μας και τις ανθρώπινες ζωές των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε ανασύρει από τα συρτάρια που έχουν βάλει τον αντισεισμικό σχεδιασμό της πόλης και αυτό θα αποτελέσει τον μπούσουλα για να μπορέσει να γίνει μια αντισεισμική προστασία σε όλο το νησί. Φυσικά, πρωτεύον ρόλο θα παίξει στο δικό μας ενδιαφέρον τα σχολεία μας, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Θα έρθουμε σε επικοινωνία και συνεχή συμφωνία με την πυροσβεστική, την αστυνομία, το λιμεναρχείο, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τους τρόπους διαφυγής σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης, ώστε ο κάθε πολίτης να νιώθει ασφαλής και σίγουρος για την πατρίδα του. Ξέρετε ότι έχω τονίσει ότι μέσα σε όλα αυτά και σε άλλα που θα παραθέσω, προτεραιότητά μας πάντα είναι η καθημερινότητα, η βελτίωση της ζωής των πολιτών από την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε εμείς την Δημοτική Αρχή. Αυτό σημαίνει πλήρη καθαριότητα σε ακτές, δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους κτλ. Πλήρη καθαριότητα στους χώρους των σχολείων με τη συμβολή μας. Σημαίνει επούλωση όλων των τραυματιών των δρόμων, οι οποίοι σήμερα είναι σε απαράδεκτη κατάσταση και φέρνουν σε κίνδυνο όχι μονάχα υλικών ζημιών, που αυτό είναι και ζητούμενο και πρέπει να το αποτρέψουμε, αλλά είναι και ανθρώπινων ζώων. Διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ζακύνθου και των επισκεπτών κυκλοφορεί και με δίκυκλα, τα οποία σε αυτές τις λακκούβες είναι δυνατόν να αποτελέσουν θανατηφορό ατύχημα. Καθαριότητα, φωτισμό, σύνδρευση, αποχέτευση είναι προτεραιότητές μας. Να είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας. Να έρχεται ο επισκέπτης και να βλέπει ένα φιόρο του Λεβάντε και όχι να βλέπει αυτή την κατάσταση που όλοι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια θα έλεγα. Στην προσπάθειά μας ισόρροπης ανάπτυξης της Ζακύνθου δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση του Βορρά με τον Νότο. Έχουμε μία πλήρως αναπτυσσόμενη περιοχή με πολύ μεγάλη φυσική ομορφιά, τον κόλπο του Λαγανά Καλαμακίου, που συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος επισκεπτών. Και πέρα από την αναβάθμιση που θα κάνουμε σε αυτές τις περιοχές για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εισόδημα και το πλούτο της Ζακύνθου, θα πρέπει να ενωθεί με το Βορρά, ώστε η μετακίνηση να μην γίνεται μέσω της πόλης. Γι' αυτό θα επιδιώξουμε τη μελέτη και διάνοιξη ενός δρόμου από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέχρι την Αγία Ελένη στο Σαρακινάδο, ώστε να συνδεθεί ο Βορράς με τον Νότο. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την ανάπτυξη της Ζακύνθου. Όπως επίσης θα ενώσουμε και το αεροδρόμιο με το δρόμο Καλαμακίου Λαγανά, για να αποσυμφορήσουμε στην πράξη και να αναπτυχθούν περιοχές στο καλύτερο μέρος, σε ένα από τα καλύτερα μέρη της Ζακύνθου. Θα αξιοποιήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε δυνατότητα που έχει αυτός ο αγιασμένος τόπος. Γιατί πράγματι μας έχει ευλογήσει ο Θεός να ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρωθεί η οδός που ενώνει τα Ξύγια με τις Αλικές, να σηματοδοτήσουμε όλους τους δρόμους της Ζακύνθου, ώστε ο επισκέπτης να μην χρειάζεται συνεχώς το χάρτη για να πάει σε πολύ βασικά μέρη. Και όλα αυτά φυσικά, πάντα έχοντας στο μυαλό μας
τα άτομα με αναπηρία. Εμείς είμαστε ο συνδυασμός της ευαισθησίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όπου και αν κατοικούν, όποια σωματική διάπλαση έχουν, όποια ψυχική ικανότητα και αν έχουν, όποια πνευματική ικανότητα και έχουν, είναι συνάνθρωποι μας. Σε αυτούς λοιπόν η προσοχή μας θα είναι καθημερινή. Γι' αυτό τους μεταφέρω ένα μήνυμα ότι ο Δήμος πρώτα θα ξεκινάει από τις δικές τους ανάγκες και μετά από τις ανάγκες των άλλων. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Όπως είπα σε μια συνάντησή μου με την υπηρεσία καθαριότητας, ότι αφού εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να κάνω το δικό σας επάγγελμα, πρέπει να το σεβαστώ πρώτος. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες και τους εργαζόμενους που λειτουργούν σε πολύ δύσκολους χώρους, με πολύ δύσκολη εργασία. Μονάχα όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα έχουμε πολιτισμό πραγματικό και θα προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι. Τα άτομα λοιπόν με ειδικές ανάγκες θα έχουν την προσβασιμότητα που είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε. Δεν τους κάνουμε δώρο, είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε. Και η προσβασιμότητα αυτή θα είναι και στους δρόμους και στα δημόσια κτίρια και οπουδήποτε στις πλατείες και στις παραλίες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να είναι προσβάσιμο στην παραλία, στη θάλασσα ένα άτομο με αναπηρία. Δεν δείχνει ότι έχουμε πολιτισμό. Όπως φυσικά θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα τα οποία θα επεξεργαστούμε όταν θα γίνουμε Δημοτική Αρχή για να γίνει αυτή η ομάδα των ανθρώπων παραγωγική, δημιουργική και πολύ συνεργάσιμη για το μέλλον της πατρίδας μας. Τους έχουμε ανάγκη διότι οι ευαισθησίες που αναπτύσσονται σε άτομα με αναπηρία δεν τις έχουμε εμείς. Γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα άτομα, πολύ πιο φιλοσοφημένα και πρέπει να μας καθοδηγούν. Φυσικά, η όλη ποιότητα ζωής που δεν σταματάει στα σκουπίδια, στην ίδρυυση, στην αποχέτευση που είναι εκ των ουκάνευ αυτά τα πράγματα, προχωράει σε ποδηλατόδρομους, προχωράει σε καθαρά πεζοδρόμια και τακτοποιημένα από πλάκες, στην ενοικίαση, στην οργάνωση για ενοικίαση ποδηλάτου όπως είναι στο εξωτερικό, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μαθαίνουν τι σημαίνει και πόλης και χωριό χωρίς αυτοκίνητο, που είναι μία βασική, σύγχρονη κατάσταση. Ένα άλλο μεγάλο τομέας είναι ο ηλεκτρονικός Δήμος. Ο Δήμος θα γίνει σύγχρονος. Θα γίνει αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου, ώστε ο πολίτης ή κάθε επιχείρηση να μπορούν μέσω του διαδικτύου να καταθέτουν αιτήσεις για βεβαιώσεις ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τους εφοδιάσει ο Δήμος χωρίς να έχουν τη δυνατότητα, και να έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών τους. Wi-Fi σε όλες τις συμπόλεις και σε όλες τις μεγάλες κοινότητες και στα τουριστικά μέρη είναι μια παροχή προς τη νέα γενιά και όχι μόνο, η οποία χρησιμοποιεί το ίντερνετ και ο πολιτισμός που για μας αποτελεί πάλι ένα μεγάλο κεφάλαιο και για τη Ζάκυνθο ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί κατά τη δική μας αντίληψη Ζάκυνθος και πολιτισμός είναι ταυτόσιμες έννοιες και όποιος έρχεται επισκέπτης στη Ζάκυνθο πριν διαβάζει λίγο από την ιστορία της και αυτό που διαβάζει πρωτίστως είναι τον πολιτισμό της. Πρέπει λοιπόν ερχόμενος εδώ να βλέπει το Δημοτικό Θέατρο που ακόμα δεν αξιώθηκαν να το ολοκληρώσουν σε πλήρη λειτουργία με τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων, το Δημοτικό Θέατρο αναμορφωμένο και αξιοποιημένο, γιατί από τα καθίσματα που τοποθετήθηκαν το 2002 δεν τοποθετήθηκε ούτε ένα παραπάνω, το θερινό κινηματογράφο Χρήστος Νέγκας σε πλήρη αναμόρφωση. Θα προσπαθήσουμε στο θέατρο του Σαρακινάδου, το οποίο έχει μια ζωντανή παρουσία, να το βελτιώσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα
Προσπαθήσουμε να, θα κάνουμε μελέτη και θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε πολιτιστικό κέντρο στο Σκουλικάδο, μια περιοχή ευρύτερη που ανθεί το πολιτιστικό στοιχείο και που θα πρέπει να έχει και το δικό της χώρο. Και φυσικά θα πάμε στην ανάδειξη αυτού του ωραίου ιστορικού μνημείου που έχουμε, που είναι το κάστρο μας, το οποίο φωταγωγήθηκε χωρίς να βλέπει κανείς ούτε μέρα ούτε βράδυ τι είναι αυτό, μια γραμμή φωτός βλέπει. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε άμεσα στην αντιστήριξη των απρανών του κάστρου, το κόντιμα των δέντρων σύμφωνα φυσικά με μελέτες οι οποίες θα γίνουν, ώστε να φαίνεται και την ημέρα και το βράδυ αυτό το υπέροχο μνημείο. Είμαστε από τα μοναδικά μέρη στην Ελλάδα, ίσως είμαστε και μόνο εμείς, που δεν έχουμε αναδείξει το κάστρο μας. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο πράγμα. Αυτό αποτελεί μια τεράστια ομορφιά της πόλης. Όταν θα δείτε παλιές φωτογραφίες της Ακίνθου που δεν υπήρχαν τα δέντρα, θα δείτε τι ομορφιά έχει αυτό το κάστρο. Και πόσο ωραία περιστοιχεί σαν στεφάνι, μια νύφη με το στεφάνι της, τη Ζάκυνθο. Αυτό το στεφάνι να το δείξουμε κι εμείς λοιπόν οι νεότεροι. Και επειδή μίλησα πολύ για παιδιά, γιατί είναι και το επάγγελμα αυτό που με έλκει, αλλά είναι περισσότερο η πίστη μου στη νέα γενιά, η οποία εκπαιδευμένη πρέπει να πάρει την τύχη της πατρίδος μας στα χέρια της. Αυτό το τονίζω, εκπαιδευμένη. Γι' αυτό και προσκαλώ, συγχαίρω τους νέους του ψηφοδελτίου που εντάχθηκαν και είναι έτοιμοι να δώσουν τον αγώνα, να μάθουν για να αποδώσουν όταν θα τους χρειαστεί η πατρίδα τη μελλοντική φορά. Γι' αυτό προτρέπω και όλους τους νέους της Ζακύνθου να ασχοληθούν με τα κενά. Χειροκροτώ την επιθυμία τους και την προσπάθειά τους. Θα έχουν όμως την υπομονή που είχαμε όλοι μας να μάθουμε για να πάρουμε γερά στα χέρια μας το τιμόνι. Διότι αυτός ο λαός δεν θέλει πισωγυρίσματα, η πατρίδα δεν αντέχει πισωγυρίσματα, η πατρίδα θέλει σταθερά, δυνατά χέρια και αποφασιστικότητα. Για να τα δημιουργήσουμε όλα αυτά, πρέπει οι σχολικές μονάδες να έχουν άριστες υποδομές. Θα αναφέρω ότι επί των ημερών, και τα λέω αυτά γιατί οι νεότερες γενιές δεν τα θυμούνται και οι παλιοί καμιά φορά τα ξεχνάμε. Το 1999-2002 τα σχολεία έπαιρναν, πιστεύω, στους άλλους δήμους, στους περιφερειακούς, περισσότερο από το ποσοστό που θα πω, αλλά στην πόλη που είχε πολλά σχολεία έπαιρναν το 20% του τεχνικού προγράμματος. Όταν σε όλη την Ελλάδα οι δήμοι έδιναν προς τα σχολεία γύρω στο 6% με 7%. Εμείς δίναμε 20%. Και γι' αυτό τα σχολεία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Στις άλλους δήμους, επειδή είχαν και λιγότερα σχολεία και τα πρόσεχαν πολύ καλύτερα, είναι γεγονός, γιατί είχαν και λιγότερα θέματα να αντιμετωπίσουν λόγω εύρους προβλημάτων, δίνανε περισσότερα. Θα μας πούνε και οι κύριοι δήμαρχοι σχετικά με αυτό το θέμα, αν επιθυμούν. Οι 5 παιδικοί σταθμοί, οι 6 που θα παραλάβουμε, οι 5 που φτιάξαμε, οι 6 που θα παραλάβουμε, θα γίνουν πολύ περισσότεροι. Με πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί εμείς τον παιδικό σταθμό δεν τον βλέπουμε πάρκινγκ παιδιών. Εμείς τον βλέπουμε ένα δημιουργικό κέντρο της προσχολικής ηλικίας. Στο εξωτερικό είναι ενταγμένοι παιδικοί σταθμοί μέσα στη δημόσια εκπαίδευση. Εμείς λοιπόν, είτε ενταχθεί είτε δεν ενταχθεί, εμείς θα τα κάνουμε κέντρα εκπαίδευσης των παιδιών μας. Που σημαίνει αυτό, ειδικευμένο προσωπικό. Καταρχήν να πω ότι η παιδική σταθμή, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε επί των δικών μερών, οι παιδικοί σταθμοί έχουν άξιο εκπαιδευτικό και μη εκπαιδευτικό προσωπικό. Πολύ άξιο. Σε αυτούς θα στηριχτούμε. Έκανα εχθές επίσκεψη μαζί με συνεργάτες στους 2 παιδικούς σταθμούς της πόλης και θα πάμε και στους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς εντός των ημερών. Και σας διαβεβαιώ, η επιθυμία τους και η θέλησή τους με έκαναν να συγκινηθώ. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δοθούν ακόμα περισσότερο στο έργο το οποίο κάνουν. Θα ενισχύσουμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς, θα ενισχύσουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να λειτουργήσουν, θα κάνουμε σύγχρονους τρόπους λειτουργίας των παιδικών και θα αναπτύξουμε πολύ περισσότερους παιδικούς σταθμούς με την φιλοδοξία να λειτουργούν και το καλοκαίρι, κατά τους μήνες που πολλές μανάδες θέλουν να πάνε στις δουλειές τους και πρέπει τα παιδιά τους κάπου να απασχοληθούν δημιουργικά. Διότι το να απασχολείς ένα παιδί απλώς δεν λέει πολλά πράγματα. Αυτό που λέει πολλά πράγματα είναι να το απασχολείς με δημιουργία. Η κοινωνική πολιτική
του Δήμου, τόσο με τα ΚΑΠΗ, το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό εστιατόριο, κοινωνικό φαρμακείο, συμβουλευτικό κέντρο γυναικών και βοήθεια στο σπίτι, θα έχουν τη δική μας αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια. Θα δημιουργήσουμε και δημοτικά ιατρία για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας, καθώς και κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων με την καινούργια μορφή τους. Ένα σημαντικό μέρος είναι ότι, που πρέπει να σας αναφέρω, ότι άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων μας θα γίνει καταγραφή κατά κοινότητα και κατά καποδιστριακό δήμο, δημοτικές ενότητες λέγονται σήμερα, όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη κοινωνικής μέρημνας. Δηλαδή, ο ηλικιωμένος στο βουνό, στην πόλη, στο χωριό, θα έχει καταγραφεί από μια υπηρεσία του Δήμου και θα μπορέσουμε να τον βοηθάμε σε οτιδήποτε έχει ανάγκη. Από το ένα έγγραφο που θα πηγαίνει σε εισαγωγικά η λέξη delivery στο σπίτι του, με υπάλληλο του Δήμου, μέχρι οποιαδήποτε άλλη κοινωνική προσφορά θα τον ανακουφίζει. Δηλαδή, ο ηλικιωμένος, ο απόμαχος εργασίας, σε απομακρυσμένες περιοχές ή ο ανήμπορος, θα καταλαβαίνει ότι ο Δήμος είναι το σπίτι του, είναι τα αδέρφια του, είναι τα παιδιά του. Μονάχα έτσι θα αποκτηθεί στην πράξη η κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και φυσικά ένας χώρος που όλοι επισκεπτόμεθα και που όταν το επισκεφτόμεθα όλοι συγκινούμεθα και όλοι αναπολούμε είναι ο χώρος των νεκροταφείων, ο οποίος είναι γενικώς σε απαράδεκτη κατάσταση. Και είναι ένας χώρος που όποιος τον επισκεφθεί και δεν είναι καθαρός, ευπρεπής, αναβαθμισμένος, νιώθει την ντροπή μέσα του. Λοιπόν, εμείς τα νεκροταφεία τα είχαμε εντάξει κάποτε σε έναν οργανισμό, θα δούμε τώρα την καινούργια διαχείρισή τους, ώστε να αποτελούν μνημεία και χώρους ευπρόσδεκτους να πάει κάποιος να τιμήσει τη μνήμη των δικών του ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο να ξεχνάμε αυτούς που μας γέμισαν χαρά με την παρουσία τους και σήμερα μας απουσιάζουν. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον αθλητισμό, διότι αν κοιτάξετε αθλητικές εγκαταστάσεις με την αποχώρησή μας εμείς από το Δήμο, όπως το κολυμβητήριο, το οποίο είχε δημοπρατηθεί, το τονίζω γιατί πολλοί λένε «Αχ, οι δημοτικές αρχές, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για ένα κολυμβητήριο». Το κολυμβητήριο είχε χρηματοδοτηθεί. Είναι στην περιοχή της Παναγούλας. Αν πάτε δίπλα από το πάρκο κυκλοφοριακής εισαγωγής, θα δείτε το οικόπεδο, θα δείτε την εσκαφή και θα δείτε μέσα και ένα φτιάρι, αν υπάρχει ακόμα. Έτσι το παραδώσαμε, γιατί δεν προλάβαμε. Έπρεπε να παραδώσουμε σε άλλη δημοτική αρχή. Το κολυμβητήριο λοιπόν χάθηκε τότε. Θα προσπαθήσουμε να το ξανακερδίσουμε. Είναι δύσκολο, γιατί τότε η περιφέρεια, ομόφωνα οι δήμαρχοι της περιφέρειας, για την καλή παρουσία που είχε η Ζάκυνθος μέσω εμού και των άλλων δημάρχων στα περιφερειακά συμβούλια, μας δώσανε τη χρηματοδότηση για κολυμβητήριο. Και δυστυχώς χάθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είχε δημοπρατηθεί. Και μπορείτε να μάθετε πώς έγινε η επιστροφή των χρημάτων. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το γήπεδο στο Καταστάρι, γιατί δεν μπορεί η περιοχή του Κατασταρίου να μην έχει το δικό της αθλητικό χώρο και το γήπεδό της, για να μπορεί να ανθεί και εκεί το δημοφιλές άθλημα του ποδοσφαίρου και φυσικά όλες τις άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Να πω κάτι τώρα που είπα για το Καταστάρι, το οποίο θα αποτελέσει πρωταρχικό στόχο αναβάθμισης της περιοχής. Το Καταστάρι, όπως και να το κάνουμε, και θέλω εκ μέρους όλων των Ζακυνθινών να ευχαριστήσω τους Κατασταριανούς, που παρά την αντίθετη άποψη που είχαν για την περιοχή του Λίβα και τα σκουπίδια στην περιοχή τους, δεν έκαναν εξτρεμιστικές εκδηλώσεις όπως γίνεται σε γειτονικά μας μέρη. Άνθρωποι πολύ σοβαροί, οι οποίοι αντιμετώπισαν το θέμα και εξέφρασαν τη θέλησή τους κατά τον πιο κόσμιο και πιο νόμιμο τρόπο. Και πρέπει αυτούς τους συμπολίτες μας να τους συγχαρούμε.
διότι δεν βοήθησαν την περιοχή τους μόνο, αλλά βοήθησαν τη Ζάκυνθο ολόκληρη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες για τη συμπεριφορά τους και υπερήφανοι για τη συμπεριφορά τους. Γιατί ο Ζακυνθινός διαμαρτύρεται, διαμαρτύρεται ειρηνικά, ο Ζακυνθινός έχει άποψη, την προσπαθεί την άποψη, αγωνίζεται, αλλά δεν είναι εξτρεμιστής. Δεν δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτόν τον λόγο το καταστάρι και η περιοχή του καταστάριου θα αποτελέσουν τον πρωταρχικό μας σκοπό και στόχο για την αναβάθμιση του. Θα πάρουν δηλαδή ανταποδοτικά μέτρα. Αναμόρφωση πλατιών, φωτισμούς, το γήπεδο στο καταστάρι, εξέβρεση χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε στο καταστάρι και στην ευρύτερη περιοχή. Για να βλέπουν και οι συμπολίτες μας στο καταστάρι και στα άλλα γειτονικά μέρη την αγάπη, τη συμπαράσταση του Δήμου και την αναγνώριση πραγματικά της θέλησής του να βοηθήσουν τη Ζάκυνθο. Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς και θέλω να το μεταφέρετε και οι φίλοι στο καταστάρι όταν θα έρθει η ώρα και θα τους επισκεφτώ πολύ σύντομα θα δούνε τη διάθεση που έχει όλος ο συνδυασμός για να κάνουμε την περιοχή τους αυτό το κέντρο δημιουργικής και αναπτυξιακής απασχόλησης. Τελειώνοντας, γιατί κάπως δεν θέλω να σας κουράσω τέλος πάντων και θέλω να δώσω την ευκαιρία και αν θέλει κάποιος να κάνει μια μικρή τοποθέτηση, θα αναφερθώ σε κάποιες γειτονιές. Αν θα σας μοιραστεί το πρόγραμμα τώρα με το τέλος της δικής μου τοποθέτησης και θα σας δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορέσετε να το έχετε και να κάνετε τη δουλειά σας όσο μπορούν πιο άνετα. Θα πρέπει όμως να αναφέρω ότι κάποιες γειτονιές και κάποια μέρη, όπως ανέφερα για το καταστάρι, θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι μεταφέρουν, μάλλον εισπράττουμε ένα πλούτο για τη Ζάκυνθο, το οποίο πλούτο, όπως σας είπα, από την πολιτική που έχουμε, θα πάει σε όλο το νησί. Δεν θα υπάρχει ένα μέρος της Ζάκυνθου που δεν θα απολαμβάνει το πλούτο από το τουρισμό και τις επενδύσεις που γίνονται στη Ζάκυνθο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η προστασία των επενδύσεων και η διανομή του πλούτου παντού. Πρέπει δηλαδή όπου και να ζει ο Ζακυνθινός να απολαμβάνει αυτό το πλούτο της Ζακυνθού. Γιατί ο Λαγανάς ανήκει σε όλους τους Ζακυνθινούς. Το Τσιλιβί σε όλους τους Ζακυνθινούς. Οι Αλικές σε όλους τους Ζακυνθινούς. Το Βασιλικό σε όλους τους Ζακυνθινούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παίρνουν όλοι αυτοί τα ωφέλη. Γι' αυτό εμείς τον πλούτο αυτόν και τα έσοδα του Δήμου θα τα διανύμουμε εκεί που δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη περιοχή για να αναπτύσσεται και αυτή. Η Μπόχαλη που αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη της Ζακύνθου και για τη Ζάκυνθο θα πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως, να εξοραϊστεί, να γίνει δηλαδή ένα από τα ωραιότερα επισκέψιμα μέρη. Γιατί έχει το κάστρο, γιατί έχει αυτή τη αμφιθεατρική θέα της πόλης, έχει την αμφιθεατρική θέα στην πίσω μεριά, είναι κοντά ο λόφος του Στράνη, θα αποτελέσουν μια ενότητα. Δυστυχώς, η μελέτη την οποία είχαμε εξασφαλίσει από την περιφέρεια το 2002 δεν προχώρησε, δόθηκε και αυτή πίσω. Προέβλεπε την αναμόρφωση της Μπόχαλης, όλοι με πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμούς, δενδροφυτεύσεις κτλ. Προσβασιμότητα στα μέρη τα ιστορικά. Το μονοπάτι της Σαρτζάδας, το οποίο βγάλαμε εμείς, είναι αυτό που ενώνει την Πικριδιώτισσα με το κάστρο, το οποίο εμείς κάναμε τη διάνοιξη τότε και δώσαμε και προστασία λόγω των πυρκαγιών στην περιοχή, γιατί αν καεί η Μπόχαλη θα τελειώσει και η πόλη. Και είχαμε φέρει μάλιστα τότε και μέρος, ένα μέρος του στρατού. Είχαμε παρακαλέσει δηλαδή το στρατό και είχε στείλει οπλίτες εδώ και φυλάγανε κάθε καλοκαίρι την περιοχή της Μπόχαλης. Αυτά θα τα θυμούνται φυσικά οι φίλοι μας και καταλαβαίνετε, εγώ δεν τα λέω τώρα για να τα ξαναθυμηθούν, τα λέω για να πείσω τους Ζακυνθινούς ότι εδώ είναι η σιγουριά της προοπτικής. Εδώ έχουμε αποδείξει δηλαδή ποιοι είμαστε. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα άλλο, μόνο να μας δοθεί η ευκαιρία να πάμε την πατρίδα μας όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά. Τα καμίνια θα γίνει η παραδοσιακή συνοικία η οποία είχε προγραμματιστεί και αυτή η μελέτη πήγε πίσω. Μπορείτε να τα βρείτε στο φυλάδιο έργο ζωής που έχει την τετραετία 1999-2002. Στο τελευταίο μέρος θα δείτε τις μελέτες που είχαν εγκριθεί. Όχι που θα,
είχαν εγκριθεί και από αυτές τις μελέτες δεν προχώρησε καμιά και ήταν έτοιμες και χρηματοδοτούμενες από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Το Κρυονέρι Ακροτήρι και όλη αυτή η παραλιακή ζώνη που ήταν το μεγάλο όραμα που δεν μπορέσαμε και αυτό ήταν μέσα στις μελέτες να υλοποιήσουμε, με τον πεζόδρομο και τον ποδηλατόδρομο από το Κρυονέρι μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Αργάσι, με πεζογέφυρα μέσα στη θάλασσα, μετά τη Μαρίνα. Καταλαβαίνετε τώρα για έργα τα οποία θα άλλαζαν τη μορφή τελείως του νησιού μας. Και δυστυχώς και αυτό δεν έγινε. Για να μην σας κουράσω περισσότερο, διότι θα έχετε τη δυνατότητα και μέσα από το γραπτό και προφορικό σας λόγο, μέσα από τα μέσα ενημέρωση τα οποία υπηρετείτε, να τα αναδείξετε, να αναδείξετε την ανακατασκευή οδών και αναπλάσεις δημοσίων χώρων στην Αναφωνή, Τριάνοβο, Λίμες, Εξοχώρα, Καμπή, Ορθωνιές, σε όλο το Δήμο Ελατίων, τους εξοραϊσμούς που θα γίνουν Σαλικές, Γερακαρία, Τσιλιβή, Κυψέλη, Αλικανάς, Αμμούδη. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μικρά σημαντικά έργα που θα γίνουν σε κάθε μέρος της Ζακύνθου για να μπορέσει να γίνει αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη. Όλα αυτά ολοκληρώνοντας, αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα γίνουν με τη συμφωνία, τη συνεργασία και την ενότητα όλων των Ζακυνθινών, εκπεφρασμένη και μέσα από τα κοινοτικά του συμβούλια, τα οποία σε δύο μήνες θα εκλέξουν, μέσα από τους καποδιστριακούς δήμους, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενωμένη η Ζάκυνθος σαν μια γροθιά, πεπισμένη ότι ο Δήμος έχει την ικανότητα, τη δύναμη, τη θέληση να πάει τη Ζάκυνθο ένα βήμα μπροστά, θα δώσουμε τον αγώνα και θα πετύχουμε. Εμείς επιθυμούμε, πριν σας παρουσιάσω τους νέους εκλεκτούς συναδέλφους μου, να σας πω ότι όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν από ένα Δήμο που οι εργαζόμενοι του δεν θα είναι απλώς εργαζόμενοι, θα είναι συνεργάτες μας. Η λέξη η οποία αρμόζει μεταξύ ημών των αιρετών και των εργαζομένων στο Δήμο είναι ότι είμαστε συνεργάτες. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί σχεδιάζουμε, μαζί υλοποιούμε. Και όλη η οικογένεια του Δήμου μαζί με τον Ζακυνθινό λαό πηγαίνει την πατρίδα μας ένα βήμα μπροστά. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση του προγράμματος, το οποίο θα έχετε στα χέρια σας αμέσως, να πω ότι η προσπάθεια την οποία κάνουμε και η οποία είναι μοναδική, διότι είμαστε ο συνδυασμός ο οποίος ενώνει τους Ζακυνθινούς. Αν αυτό το πείραμα, σε εισαγωγικά, της ενότητας όλων των Ζακυνθινών αποτύχει, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Εγώ είμαι πραγματικά, νιώθω τον εαυτό μου ευλογημένο που ήρθανε συνάδελφοι, φίλοι, συμπολίτες από διάφορους πολιτικούς χώρους, επαγγέλματα, καταγωγές, αλλά όλοι Ζακυνθινοί, και μου είπαν έλα να μπεις μπροστά σε ένα αγώνα ενότητας και δημιουργίας. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την τιμή. Θα την έχω μέσα στην ψυχή μου πάντα, διότι είναι η υψίστη τιμή που έχω λάβει. Είναι μεγαλύτερη από την τιμή που είχα κάποτε ο Ζακυνθινός λαός να με κάνει δήμαρχό του. Είναι αυτή η θέληση των συμπατριωτών μου να ενώσω όλο το πολιτικό φάσμα, όλο το κοινωνικό φάσμα και να ηγηθώ μιας προσπάθειας η οποία είναι μια προσπάθεια ανιδιοτελής από όλους μας για να πάμε την πατρίδα μας μπροστά. Γιατί κανείς από μας, ξέρετε, δεν έχει το δικαίωμα να καθίσει σπίτι του και να βλέπει την πατρίδα του να καταστρέφεται. Πρέπει όσο αντέχουμε, όσο μπορούμε, όσο οι δυνάμεις μας είναι καλές, να προσφέρουμε σε αυτή την πατρίδα. Σε αυτή την πατρίδα που μας μεγάλωσε, σε αυτή την πατρίδα που μας έδωσε αξία, σε αυτή την πατρίδα που ζήσαμε και αναστήσαμε τα παιδιά μας και που πρέπει να την παραδώσουμε πολύ καλύτερη. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Νιώθω ως εκ τούτου, αφενός μεν την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους τους Ζακυνθινούς και τις Ζακυνθινές και να τους πω, μη χαθεί αυτή η ευκαιρία. Υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο δίπλα σε μένα,
το οποίο είναι άξιο να διοικήσει τη Ζάκυνθο. Έχει γίνει μεγάλη επιλογή ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν με την εμπειρία τους, τον ενθουσιασμό τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την επιστημονική τους κατάρτιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι στους άλλους συνδυασμούς δεν υπάρχουν εξαιρετικοί Ζακυνθινοί. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Εμείς κάναμε την προσπάθεια. Ένα μέρος της Ζακύνθου που είχε τη δυνατότητα τη χρονική αυτή τη στιγμή να προσφέρει, γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που δεν είχαν χρονικά περιθώρια ή δυνάμεις αυτή την εποχή να προσφέρουν. Εμείς επιλέξαμε αυτούς τους ανθρώπους που τιμούν τη Ζάκυνθο, που τους τιμάει η Ζάκυνθος, που αποδεδειγμένα έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν ανιδιωτελώς στην πατρίδα τους, και είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ο νέος εκλογικός νόμος είναι ένας νόμος απλής αναλογικής που υποχρεώνει σε συνεργασίες. Δεν είναι εθελοντικές πλέον οι συνεργασίες. Εμείς θέλουμε την πρώτη Κυριακή ο κάθε Ζακυνθινός και κάθε Ζακυνθινιά να επιλέξει το δήμαρχο που πιστεύει και της ταιριάζει. Από απόψεις, από φιλοσοφία, από ενεργητικότητα, αποτελεσματικότητα, έργο, αποδεδειγμένα πράγματα. Και να του δώσει μεγάλη πλειοψηφία, ώστε να του στείλει τους συμβούλους του κατά πλειοψηφία να διοικήσουν τη Ζάκυνθο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αποποιηθούμε των συνεργασιών και την πλειοψηφία να αποκτήσουμε από την πρώτη Κυριακή, που είναι το ζητούμενο για μας, ώστε να έχουμε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι συνεργασίες θα είναι οπωσδήποτε απαραίτητες, γιατί είναι η πολιτική μας τέτοια. Όμως είμαστε υπέρ των συνεργασιών, δεν είμαστε όμως υπέρ και είμαστε κατά των συναλλαγών. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο. Την ιστορία μας, την εντιμότητά μας και την αξιοπρέπειά μας δεν τις διαπραγματευόμαστε. Γιατί αν τις διαπραγματευτούμε θα χάσει η Ζάκυνθος. Άρα λοιπόν ζητάμε από τους Ζακυνθινούς την πρώτη Κυριακή να υπερψηφίσουν το συνδυασμό μας για να βγάλουν το δήμαρχο που επιθυμούν και τους δημοτικούς συμβούλους κατά πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ από τη δική μου μεριά πάντα προσπάθησα να μην απογοητεύσω κανένα Ζακυνθινό, να μην ξεχωρίσω κανένα Ζακυνθινό και να είμαι ένας άνθρωπος συνεργάσιμος, διότι να θυμηθείτε ότι και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχα την πλειοψηφία κάποιοι αποχώρησαν, να μην ξεχνιόμαστε. Κάποιοι αποχώρησαν, όμως εγώ δεν έχασα με τους δικούς μου ανθρώπους, συμβούλους, την πλειοψηφία, διότι ενισχυθήκαμε από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους που κατάλαβαν ότι το έργο της αποχέτευσης έπρεπε να τελειώσει, ότι το έργο του Δημαρχείου που αναμόρφωσε ολόκληρη την πλατεία και δημιούργησε ένα πολιτιστικό κέντρο έπρεπε να τελειώσει, όταν με διέκοψαν μετά από απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου να καταδαφιστεί το κτίριο για να φτιαχτεί το καινούριο αυτό κόσμο που βλέπετε. Πήραν άλλη απόφαση, διαμορφώντας μια πρόχειρη πλειοψηφία και το διέκοψαν. Και με παρεμβάσεις στο επεχοδέ. Και φτάσαμε να δώσουμε αγώνα για να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Αυτά δεν τα λέω για να πείτε τι δυνατός που είσαι, αλλά για να καταλάβετε ότι δεν θα κάνουμε πίσω σε καμία περίπτωση για αυτό το οποίο ωφελεί τη Ζάκυνθο. Ζητάω όμως από τους Ζακυνθινούς να ενισχύσουν την πρώτη Κυριακή το συνδυασμό μας. Να σας πω ότι το χρέος μου απέναντι σε όλους τους υποψηφίους και τους Ζακυνθινούς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν με αφήσει ο Θεός και έχω την υγεία που έχω σήμερα, θα ανταποκριθώ στο έργο μου κατά τον καλύτερο τρόπο, διότι για μένα η αναβάθμιση του Δήμου και η πρόοδος Ζακύνθου είναι, όπως έχει υποθεί και παλιά εδώ, έργο ζωής. Δεν νιώθω ότι έχω τη δύναμη να πω τα λόγια που αξίζει ο Διονύσης. Θα πω ένα ευχαριστώ για την παρουσία του εκ μέρους όλων των Ζακυνθινών. Σε ευχαριστώ, Διονύση. Είμαι συγκινημένος, δεν θα πω τίποτα άλλο. Ο Βαρδακαστάνης ο Νίκος. Εκπροσωπεί όλη τη Ζάκυνθο, αλλά προέρχεται
από ένα από τα ομορφότερα μέρη της γης, το Βασιλικό. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό τον ωραίο τόπο. Ο Κονίδης ο Σπύρος. Από τα ριζοχώρια μας. Από τα χωριά που πολλές φορές ξεχνάμε, από το Σκουλικάδο ιδιαίτερα, και την περιοχή που πολλές φορές ξεχνάμε, αλλά είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά του Βέρουζα Κινθινού. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή του εδώ. Η Λάτα η Μίνα. Από μια από τις ωραιότερες περιοχές, γι' αυτό είναι και τόσο όμορφη. Η οποία δεν έχει αναπτυχθεί και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους χώρους της Ζακύνθου που μπορεί να φέρουν πολύ πλούτο στο νησί. Αυτό όμως έχει συνάρτηση με τη βολτίωση όλου του ορεινού όγκου και ειδικά του λιμανιού στον Άγιο Νικόλα στις Βολήμες. Αν μπορέσουμε λοιπόν και δώσουμε εκεί την παρουσία μας όπως χρειάζεται, αυτός ο τόπος έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην πατρίδα μας. Η Μάνεση Διονυσία από ένα τουριστικό άλλο μέρος στο Αργάσι, η οποία είναι φοιτήτρια και αυτή την ώρα δεν είναι μαζί μας, θα έρθει σε λίγες μέρες στη Ζάκυνθο. Εξέχασα να πω ότι ο Βαρδακασάνης ο Νίκος είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Η συγκίνηση, ξέρεις, αποσανατολίζει και λίγο. Ο Κονίδης ο Σπύρος είναι ταχυδρομικός πράκτορας. Η Λάτα η Μίνα είναι ξενοδόχος. Η Μάνεση η Διονυσία είναι φοιτήτρια και ξενοδόχος. Για να πάμε τώρα στο Σέντρε Φόρν της Ζακύνθου. Έξω αριστερά ήτανε, αλλά να μην λέμε το αριστερά και το δεξιά, να λέμε Σέντρε Φόρν εμείς, γιατί είμαστε στο κέντρο. Διονύσης Μάργαρης. Εγώ θυμάμαι ακόμα μία κεφαλιά σε ένα μάτς από τη μεγάλη περιοχή και ο τερματοφύλακας άγαλμα. Άγαλμα θα μείνουν όσοι μισούν τη Ζάκυνθο. Η Πάτρα η Διονυσία, επιχειρηματίας και όχι μόνο, είναι από τις πολύ βασανισμένες λαϊκές βέρες ζακυνθινές συνοικίες Ζακύνθου, τον Άγιο Λάζαρο, τον οποίο τιμώ ιδιαίτερα διότι ήταν ένα μέρος παραμελημένο για πάρα πολλά χρόνια και φυσικά είναι κατοικεί στο Γαλάρο. Και η Ρέπα η Φωτεινή, συνταξιούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μια εξαιρετική κυρία που την τιμά όλη η Ζάκυνθος. Φωτεινή μου, η παρουσία σου μας τιμά ιδιαίτερα και σε ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες να είσαι παρούσα σε αυτόν τον αγώνα. Μπορεί να πάρει το λόγο όποιος θέλει από εσάς ή όποιος θέλει από τους παρευρισκόμενους εδώ υποψηφίους. Εγώ να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είχατε την υπομονή να ακούσετε όλο αυτό το μακροσκελή λόγο. Είναι ένας λόγος ψυχής, ένας λόγος που θα γίνει πράξη την επομένη των εκλογών ή μάλλον την επομένη από την ανάληψη των καθηκόντων. Να σας ευχαριστώ. Ο Αγαλιανός πραγματικά μέσα στη Ζάκυνθο έκαμε αυτά που δεν τόλμησε κανένας να κάνει. Και αν σήμερα μιλάμε για αποχέτευση, την οφείλουμε στον Αγαλιανό. Και για να ευλογήσω τα γένια μου, και αν σήμερα μιλάμε για αποχέτευση στον Λαγανά, την οφείλουν σε μένα, στον Νιόνιο το Μαρούδα, όπου εδώσαμε μάχη για να αποκτήσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να συνεχίσουμε το έργο κάποιων άλλων. Πέρα λοιπόν από την συνεργασία και την εμπιστοσύνη την οποία έχω προς τον Γιάννη Αγαλιανό, παραδέχομαι πραγματικά ότι έχει και την τόλμη και το θάρρος, αλλά και από την άλλη μεριά οφείλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι και το ψηφοδέλτιο, η αντιπροσωπευτικότητα του ψηφοδελτίου, η πολυσυλλεκτικότητα του ψηφοδελτίου είναι κάτι το οποίο εγγυάται ότι πραγματικά θα υπάρξει επιτυχία. Διότι τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι ούτε διαμαγείας ούτε από έναν και μοναδικό φωστήρα, να το πούμε έτσι απλά. Χρειάζεται μεθόδευση, συλλογικότητα, συντονισμός. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω το εξής. Εάν πραγματικά
υπήρχε αυτή η συνεργασία και η αποφασιστικότητα να δοθεί λύση, θα είχε λυθεί προπολού το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας. Εκεί που ο καθένας διεκδικούσε τις δάφνες ότι αυτός έχει το μαγικό ραβδί για να δώσει τη λύση, εάν πραγματικά καθόταν όλοι οι πολιτικοί μας να συνεργαστούν, θα είχε λυθεί προπολού το θέμα το οικονομικό στη χώρα. Τώρα, γενικότερα θέλω να πω το εξής, έτσι πολύ επιγραμματικά και απλά. Εκείνο το οποίο προέχει είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στα απλά, στα καθημερινά προβλήματα. Τα ανέφερες προηγουμένως, Δήμαρχε, δεν χρειάζεται να αναφερθώ εγώ, και παράλληλα να κοιτάξουμε το πώς βέβαια θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου έτσι να κάνουμε και κάποια μεγάλα έργα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος μας αυτή τη στιγμή είναι να σταθούμε δίπλα στον πολίτη και να δώσουμε λύσεις στα απλά, στα καθημερινά προβλήματα. Τώρα, αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι το εξής. Όσον αφορά το πρόσωπό μου, ήμουνα 8 χρόνια δήμαρχος στο Δήμο Λαγανά. Όταν έληξε η δεύτερη τετραετία μου, πήρα το καπελάκι μου και έφυγα σαν κύριος. Έχω δώσει εξετάσεις σε γενικές γραμμές και ως ακινθινός λαός, αλλά και ο λαός του πάλι ποτέ Δήμου Λαγανά ξέρει ποιος είμαι και οφείλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω για ακόμα μία άλλη φορά, προκειμένου έτσι να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον τόπο μας. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και ο κύριος Ακτύπης. Κάποιος κύριος, θέλεις να συνεχίσεις, εντάξει, ερωτήσεις κάποιος κύριος, θέλω να πω ότι μαζί με τους δημάρχους που βλέπετε ότι η συγκίνηση είναι η απάντηση στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να συνδεχτείτε από εμάς κάποιες ερωτήσεις? Φυσικά, αυτό λέω. Πέρα από εμάς μπορείτε να θέσετε εσείς όποια ερώτηση θέλετε, γι' αυτό ήθελα να πω. Φυσικά, να ξεκινήσεις. Ευχαριστούμε. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα ήθελα, με την πολύ χρόνια εμπειρία σας, πώς σκέφτεστε να πατάξετε το κομμάτι της γραφειοκρατίας, γιατί όλα αυτά με τις μελέτες που λέτε βεβαίως και τα γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουμε και τα προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίσατε όλοι σας, σε σχέση και με το κεντρικό κράτος και με το πώς υπηρεσίες και εργαζόμενοι λειτουργούν και ο κόσμος, αν θέλετε. Το κομμάτι γραφειοκρατία, πώς θα το αντιμετωπίσετε και θα το αντιμετωπίσουμε όλοι? Αυτό, κυρία Ξενόφου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ καλή ερώτηση και είναι, αν θέλετε, από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχουμε, θέματα, συγγνώμη, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακούσατε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλη την τεχνολογία ώστε ο καθένας συμπολίτης μας να εξυπηρετείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να εξυπηρετείται άμεσα. Ένα δεύτερο πράγμα που είναι η μεταφορά εγγράφων σε ανήμπορους συμπολίτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Και ένα τρίτο είναι η αναμόρφωση όλων των διοικητικών υπηρεσιών με σύμφωνη γνώμη των συνεργατών μας, των εργαζομένων στο Δήμο, αυτούς εννοώ, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί. Η πρώτο μου μέλημα είναι να ενημερώσω τους συναδέλφους και συνεργάτες στο Δήμο, οι οποίοι έχουν διάφορους τομείς της διοίκησης, ότι θα πρέπει αφενός μεν η νομιμότητα να μην παραβιάζεται, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε, αλλά
ένα ζήτημα το οποίο εμπλέκεται στη γραφειοκρατία, αυτομάτως να έρχεται σε ενημέρωση με μένα και μαζί με τις νομικές υπηρεσίες να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή θα προσπαθήσω να περιορίσω με όλους τους σύγχρονους τρόπους την γραφειοκρατία, θα πάμε σε μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό και έχω την ευτυχία να έχω μια μικρή αντίληψη το πώς εκεί αντιμετωπίζονται τα θέματα με τους σύγχρονους τρόπους. Έχει και γραφειοκρατία, το ξέρετε. Έχει και εκεί, έχει εκεί. Πιστεύω, είχαμε καταφέρει την τετραετία που ήμουν δήμαρχος, ο κάθε πολίτης μέσα σε ένα δεκάλεπτο να εξυπηρετείται στο Δήμο. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε. Είναι μερικά ζητήματα που είναι πολύ έντονα στην γραφειοκρατία και αφορούν περισσότερο τα δημόσια έργα, όπως είναι, ας πούμε, η παρέμβαση στην παραλία με τον Αιγιαλό και αυτά. Αυτά εκεί δεν τα έχει πολεμήσει κανείς. Είναι ένα τέρας που όσο και να προσπαθείς μπορεί να το ξεπεράσεις. Πρέπει το κράτος να γίνει πιο σύγχρονο. Αλλά τα θέματα των συμπολιτών μας, του τύπου, της ενημέρωσης, εμείς χρειαζόμαστε και το λέω με ειλικρίνεια, όχι προεκλογικά, τη συνεργασία με όλα τα μέσα. Άλλωστε, θα σας πω κάτι. Τα χρόνια που περνούν ευτυχώς καλά δημιουργούν και εμπειρίες. Είμαι πολύ πιο ώριμος από τα προηγούμενη θητεία μου. Και αυτόν το λάβετε υπόψη σας γιατί είναι πολύ θετικό. Έχω αναγνωρίσει τα λάθη μου, έστω και αν δεν ζημίωσαν το Δήμο και την πατρίδα μου, έχουν γίνει λάθη. Έστω και στην επικοινωνία μας. Είμαι πολύ πιο ώριμος για να διοικήσω. Α, ναι, να πω ότι τα ΚΕΠ ήρθαν πρώτη φορά, είναι δημιούργημα της τότε κυβέρνησης και εμάς εδώ που τη δεχτήκαμε αυτομάτως να τα υλοποιήσουμε. Είμαστε το πρώτο ΚΕΠ που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και άλλες μορφές, αλλά βασικά θα στηριχτούμε στους συναδέλφους στο Δήμο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλη την τεχνολογία που παρέχεται σήμερα. Ο κύριος, ναι, καλό μεσημέρι. Ναι. Το σημαντικότερο είναι το οικονομικό κομμάτι. Είναι ένα Δήμος κατακρεμμένος και παρακμιακός μαζί, πολλά χρόνια τώρα και του κράτου μόνοι. Εντάξει, μπορεί στο μεταξύ να υπάρξει και κάποια εξέλιξη σε σχέση με την αποπληρωμή των περιβόητων δανείων από την Ελλάδα και από τα ΠΑΝ. Εσύ, ω υπόμενη δημοκρατία, αρχικώ θα χρειαστείτε το κόμμα των δανείων. Είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργήθηκε από την εποχή Τσακαρόπουλου και να σα θυμίσω τότε ότι κάποια στιγμή εγκαταλείψατε και κάποιοι σα έκαναν κριτική. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθο και σα αδικό ότι δεν τον αντιπολιτευτήκατε όσο έπρεπε. Για του δικού σα λόγου φύγατε. Με το θέμα των δανείων και το οικονομικό κομμάτι του Δήμου, τι θα κάνετε ω υπόμενη δημοκρατία αρχή, επαναλαμβάνω σε ένα Δήμο κατακτωμένο και παρακμιακό. Να σας απαντήσω πρώτα στο κομμάτι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κανένας, καν άγαλμα, δεν είμαι καν... χιουμοριστικά το λέω. Χιουμοριστικά το λέω. Δεν είμαι κανένας άνθρωπος από σίδερο. Είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα. Και είναι γεγονός ότι όταν έχεις αποδώσει ένα τεράστιο έργο στη Ζάκυνθο και υπάρχει απέναντί σου ένα μπλοκ, το οποίο δεν το θεώρησα και τώρα τόσο ανιδιοτελές, να σταματήσει την πορεία του Δήμου, πικραίνεσαι. Δεν πικράθηκα, είδα να καταστρέφεται όλο το όραμά μου, διότι έβλεπα όλα τα έργα που είχα προγραμματίσει, οι μελέτες να φεύγουν πίσω. Είχα ζητήσει από τον Ναΐμνη στο Άκη να μην δώσει πίσω τις μελέτες που τις είχαμε πάρει με πολύ μεγάλο κόπο και με πολύ μεγάλη παρέμβαση. Όταν βλέπεις το όνειρό σου να καταστρέφεται, όλα να διαλύονται, πρέπει να είσαι από σίδερο για να τα αντέξεις και να μην μπορεί να αντιστρέψει την πορεία. Διότι κάποιοι που σήμερα διεκδικούν το Δήμο Ζακυνθίων είχαν υποστηρίξει τον κύριο Τσακαρόπουλο, τα ίμνηστο, συγγνώμη, Τσακαρόπουλο, και είχαν πει ότι είναι ο καλύτερος δήμαρχος όλων των εποχών. Σήμερα δεν έχουν λοιπόν να στενοχωρηθούν γιατί ο Δήμος κατάτησε έτσι και ανέκοψαν την πορεία, αλλά θέλουν να τον φτιάξουν το Δήμο. Έχουμε μια ιστορία όλοι μας και θέλω εσείς οι δημοσιογράφοι και σας το ζητάω για το καλό της Ζακύνθου να θυμηθείτε πράγματα. Εγώ έφυγα τον 1,5 χρόνο που πραγματικά δεν είχε εμφανιστεί τίποτα. Απλούστατα έβλεπα εγώ να καταργούνται τα έργα. Έβλεπα, ας πούμε, το κομμάτι μεταξύ της 21ης Μαΐου και της πλατείας Αγίου Μάρκου να ξυλώνει την άλλη μέρα, να φεύγουν οι πλάκες να πέσει άσφαλτος. Λες και τα αυτοκίνητα, ας πούμε, αφού θέλουν να το κάνουν δύο, να μην μπορούν να περάσουν όπως το εξωτερικό πάνω από τις πλάκες, ας πούμε. Έβλεπα το θέατρο να καταργείται η μελέτη που είχα κάνει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό παγκόσμιο για να γίνει το ωραιότερο θέατρο της Ευρώπης με 750 θέσεις και υπόγειο πάρκινγκ 100 θέσεων και αυτό να καταργείται. Έβλεπα πράγματα καθημερινά που ξυλώνεται δηλαδή μια ολόκληρη προσπάθεια των Ζακυνθινών. Λυπήθηκα και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Άφησα τους συνεργάτες μου, πολύ άξιους, ο κ. Αβράμης είναι ένας από αυτών, ο κ. Σκοπανάς, τους άφησα να συνεχίσουν κάτι που εγώ αδυνατούσα ως άνθρωπος να σταματήσω. Αυτό είναι το ένα.
Θα ήθελα όμως αυτοί οι οποίοι τότε έκαναν ένα μέτωπο εναντίον να βγουν σήμερα και να πούνε μια συγγνώμη. Να πούνε μια συγγνώμη στον Ζακυνθινό λαό. Αυτό θέλω. Να πούνε μια συγγνώμη. Και όχι να κάνουν τους τιμητές της Ζακύνθου. Ο καθένας να απολαμβάνει αυτά που δικαιούται στη ζωή. Ο Δήμος είναι σε μια κατάσταση οικονομικά πραγματικά όπως την περιγράψατε. Είναι γεγονός. Δεν έχεις άλλη λύση από το να το παλέψεις. Αν το αφήσεις όπως έμεινε, είδατε το αποτέλεσμα. Εμείς θα το παλέψουμε. Και θα το παλέψουμε με συμμάχους όλους τους θεσμικούς φορείς της Ζακύνθου. Θα ανεβούμε πάνω και θα απαιτήσουμε να λυθεί αυτό το ζήτημα με όποιο νόμιμο τρόπο μπορεί, ακόμα και με κάλυψη κάποιων χρεών από το κράτος, γιατί δεν μπορεί το κράτος να αφήνει ένα Δήμο ολόκληρο να κατασπαράζεται μέσα στα δάνεια, να γίνει οποιοδήποτε διακανονισμός. Παράνομα δάνεια. Ορίστε. Στα παράνομα δάνεια. Στα παράνομα δάνεια. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν σήμερα δάνεια. Άρα λοιπόν θέλουμε τη συμβολή του κράτους. Και πιστεύω θα την έχουμε. Γιατί εμείς έχουμε μία λογική. Ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου πρέπει να πηγαίνει σε τεχνικά έργα για να αναπτύσσεται η Ζάκυνθος και να φέρνει πλούτο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κόσμου και τα λειτουργικά του να πληρώνουν τους υπαλλήλους του. Δεν θα το κάνουμε από την πρώτη μέρα γιατί είναι αδύνατο. Το καταλαβαίνετε. Αλλά θα δώσουμε πραγματική μάχη απαιτώντας από το κράτος να μπει στη μέση και να μας βοηθήσει οικονομικά. Είμαστε ένα μέρος της πατρίδας μας. Δίνουμε τόσα χρήματα σαν Ζάκυνθο στον εθνικό προϋπολογισμό, το ξέρετε αυτό. Τόσες επιχειρήσεις, τόσος κόσμος, δεν μπορεί να εισπράττει χωρίς να μας δίνει εκεί που έχουμε ανάγκη. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, κύριε Νέγκα, πολύ μεγάλος αγώνας. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι, αμέ. Σκέφτεστε την πιθανότητα να έρθετε σε κάποιο διακανονισμό, σε κάποια συνεννόηση με την τράπεζα, προκειμένου αυτή η ιστορία να λήξει και να μην αιμορραγεί περαιτέρω ο Δήμος? Εμείς, όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν μου επιτρέπετε δημοσίως να πω περισσότερες ενέργειες νόμιμες που θα κάνουμε, θα ζητήσουμε τη συμβολή του κράτους στην επίλυση του θέματος. Και πιστεύω ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να μας βγάλει από το τέλμα. Αλλά θα ήθελα να το σταματήσω μέχρι εδώ το θέμα. Έχει ξανασυμβεί και με άλλους Δήμους, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και με μια διευκόλυνση που έγινε όταν παρέλαβα εγώ το Δήμο το 1999 με ένα πολύ μεγάλο χρέος που είχε ο Δήμος τότε, 1.350.000.000 δραχμές, αν θυμάμαι καλά. Και έγινε ένας διακανονισμός και καλύφθηκε από το κράτος ένα μέρος και μας δόθηκε και μια παράταση και πήγαμε σε μια εύρυθμη οικονομική κατάσταση. Χρειάζεται η συμβολή του κράτους. Αλλά χρειάζεται η συμβολή του κράτους με ενωμένους όλους τους Ζακυνθινούς, όλους τους φορείς, βουλευτή, αντιπεριφερειάρχη, δήμαρχο και άλλα στελέχη εδώ της τοπικής κοινωνίας για να μπορέσει το κράτος να μπει στη μέση και να λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα για να μην ταλαιπωρήσει τους Ζακυνθινούς και για να μην χρεωθεί όλους τις πλάτες των Ζακυνθινών. Μπορώ να πω κι εγώ δύο. Το ξέρω. Αλλά δεν θέλω. Θέλουμε και αυτά τα χρήματα που είναι δικά μας, που είναι των Ζακυνθινών, αλλά θέλουμε και ένα μέρος του κράτους να μεσολαβήσει και να βοηθήσει το Δήμο Ζακυνθίων. Να το σταματήσω όμως μέχρι εδώ. Είναι και θέμα τράπεζας Ελλάδος. Είναι πολλά, είναι πιο περίπλοκο από ό,τι παλιότερα το θέμα, γιατί βλέπουν και οι δανειστές μέσα. Αλλά κυρίως αυτό που λέει ο Δήμαρχος είναι θέμα. Απλώς θέλει περισσότερο πείσμα και θέληση. Εμείς δεν θέλουμε να πληρώσει ο Ζακυνθινός ούτε ευρώ, ούτε ο Δήμος. Θέλουμε ο καθένας φορέας να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς έχουμε αναλάβει, οι παλαιότεροι δήμαρχοι αναλάβαν τις δικές τους και το κράτος να αναλάβει τις δικές του. Αλλά ας το σταματήσουμε εδώ αυτό το θέμα. Καταλάβατε τι εννοώ, πιστεύω. Κύριε Αχτύπη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το για πριν.
αλλά πραγματικά με έχει συγκινήσει ο Γιάννης Αγαλιανός και καθημερινά πηγαίνοντας σε επισκέψεις σε διάφορα στην πόλη, στα σχολεία, ερωτεύομαι σαν να είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με την πολιτική. Με τον Γιάννη τον Αγαλιανό και τον Νίνο τον Μαρούδα ζήσαμε στιγμές και έρχοντας πίσω αυτές τις στιγμές και βιώνοντας μια κατάσταση μετά τους Καποδιστριακούς Δήμους, είμαστε πάλι εδώ. Αυτό που με έπεισε ο Γιάννης Αγαλιανός είναι ότι όταν ήταν πρόεδρος της ΤΕΔ και είχαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, είμαστε 6 Καποδιστριακοί Δήμοι και ουδέποτε σε κατανομή πιστώσεων δεν διαφωνήσαμε. Είναι σημαντικό αυτό. Πιστώσεις οι οποίες είχε ανάγκη η ορεινή Ζάκυνθος, που δεν τις δικαιόταν λόγω εκτάσεως πληθυσμιακού μέτρου που είχε σαν μέτρο αυτές οι χρηματοδοτήσεις, πάντα ήταν αυτός που πίστευε και το έδειξε στην πράξη στην ισόρροπη ανάπτυξη της Ζακύνθου. Ασχολούμαι από το 1995 σαν πρόεδρος της κοινότητας Βολιμών. Όταν πρωτοσυζητήθηκε η κατάργηση των κοινοτήτων και ήρθε ο θεσμός του Καποδίστρια, υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στα χωριά μας ότι θα ερημώσουν. Θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα Καποδίστριας αναβάθμισε τις περιοχές της περιφέρειας, τους ορεινούς, τους προβληματικούς δήμους, διότι δεν θα είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να έχουμε μηχανολογικό εξοπλισμό σαν ελαττίον, να έχουμε λεωφορείο για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, να έχουμε αθλητικά κέντρα, να έχουμε γήπεδα, να έχουμε το ΚΕΠ, να έχουμε τα βοήθεια στο σπίτι. Δυστυχώς, ο Καλλικράτης ερήμωσε την περιφέρεια. Δυστυχώς, ο Καλλικράτης δημιούργησε προβλήματα στην περιφέρεια. Ήρθε το νέο σχέδιο νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Κλισθένης. Πριν εφαρμοστεί και πριν γίνει πράξη, το υλοποιούμε προεκλογικά. Έχουμε 6 εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους στο ψηφοδέλτιό μας. Έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, είμαστε μαζί 3 έμπειροι δήμαρχοι που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βιώσει καταστάσεις στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε τον πρόεδρο, θα τα πω ένα-ένα. Έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, έχουμε τον αντινομάρχη, τον κύριο Ιακουμέλο. Είμαστε στελέχοι και ένα πράγμα μπορούμε σήμερα να υποσχεθούμε. Ούτε θα, ούτε έργα, ούτε πλατείες, ούτε πλαγοστρώσεις. Ένα και μοναδικό. Θα συνεργαστούμε με... Τι είναι αυτή η αντιπεριφέρεια. Ποιος είναι αυτός ο περιφερειάρχης. Ο βουλευτής. Η κυβέρνηση. Θα βρούμε εκείνες τις άκρες για να λυθούν ζητήματα. Αυτό είναι υπόσχεση όλου του συνδυασμού. Έχουμε τα νέα παιδιά που είναι μαζί μας και σε καθημερινή βάση ο προεκλογικός μας αυτός αγώνας μας δένει και μας κάνει ένα. Αυτό δεν το έχω ξαναβιώσει ποτέ σε καμία προεκλογική περίοδο. Είμαστε αγαπημένοι και άμα ξεκινάς έτσι ένα τέτοιο αγώνα, σίγουρα θα είμαστε μαζί και σαν ομάδα, είτε κάποιοι εκλεγούν είτε δεν εκλεγούν. Ο καθένας θα έχει να προσφέρει σε αυτό το συνδυασμό που λέγεται ανάδρας. Γιατί έχουμε τον αρχηγό, τον Γιάννη τον Αγαλιανό, που ξέρει να συνθέτει, να ενώνει και να δημιουργεί. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει καμιά άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση? Να σας ευχαριστήσω λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου
και να ευχηθώ καλή δύναμη και εσάς στον αγώνα τον προεκλογικό.